Παιδιά, ευτύχησα εδώ, είμαι στην Αθήνα, επιστρέφω Θεσσαλονίκη. Πάω στο αεροδρόμιο. Αυτό το vlog θα γυριστεί όλο με την GoPro Hero 6 για να δοκιμάσουμε κάποια πράγματα, έτσι, να κάνουμε ένα δοκιμαστικό travel vlog, μιας και έχουμε διαδρομή Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Ό,τι πρέπει, έτσι, λίγο αεροπλάνο, λίγο αεροδρόμιο, λίγο περπατήματα, λίγο σταθερότητα σε διαδρόμους και τέτοια, να τα τσεκάρουμε όλα αυτά. Το όνομά σου? Δημήτρης. Είχα αφήσει κάτω την κάμερα να κάνω ένα πέρασμα και την κοιτούσε περίεργα. Και λέει, ποιος άφησε κάτω την κάμερα? Και πάει Θεσσαλονίκη. Ναι, το πάμε μαζί. Καλά, καλά. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Άντε, γεια, καλή. Λοιπόν, μέχρι τώρα είχα την ρύθμιση της GoPro σε wide, που κάνει την εικόνα πολύ να μοιάζει με εικόνα GoPro. Από εδώ και πέρα το βάλω στο linear για να έχουμε έτσι λίγο πιο cinematic αίσθηση. Πάμε. Μπορώ να δώσω και αποσκευή, έχει το εισιτήριό μου. Αλλά δεν ξέρω αν χρειάζεται. Όταν ερχόμουν είχα και μια κιθάρα που την άφησα Αθήνα. Γιατί εδώ είμαι στο τηλεφωνικό και θα κάνω ένα δοκιμαστικό travel vlog με την GoPro Hero 6, έτσι για να δούμε πώς γράφει σε αληθινές συνθήκες. Έχουμε λίγη ώρα, πετάμε σε 1 ώρα και 20 λεπτά. Πάμε λίγο στο αγαπημένο μου μέρος, στο αγαπημένο μου παράθυρο, στο αεροδρόμιο, να χαζέψουμε λίγο τα αεροπλάνα που απογειώνονται. Δεν θα φάω, απλώς θα δω αεροπλάνα. Ξέρετε τι έπαθα τώρα, μου μύρισαν και λιγουρεύτηκα, αλλά εντάξει, θα κάνω υπομονή. Α, έχω λίγο κουλούρι, θα φάω. Και πήρα και μια σπανακόπιτα. Τέλος πάντων, δεν θα φάω μπέργκερ. Θα κάνω υπομονή. Λοιπόν, άμα το γυαλίζει λίγο. Λίγο αντανάκλαση. Τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτό είναι το linear. Πάμε να ζουμάρουμε. Αυτό είναι το linear με zoom. Κοιτάξτε πόσο ωραία εικόνα. Και μαζεμένη και χωρίς παραμόρφωση. Αυτό είναι το wide με zoom. Πλέον δεν υπάρχει narrow. Απλώς μπορείς είτε το wide είτε το linear να το ζουμάρεις και να το κάνεις narrow. Αυτό είναι το Super View. Δεν έχει zoom, είναι ο υπερευρυγόνιος, ακόμα πιο wide από το wide. Και αν απενεργοποιήσω τον σταθεροποιητή, είναι ακόμα πιο ευρυγόνιος, γιατί όταν ενεργοποιείς το stabilizer, χάνεις 5% κροπάρι, έτσι ώστε να κάνει ψηφιακά την επεξεργασία και να είναι πιο σταθερή εικόνα. Αν θέλεις ακόμα πιο wide, βγάζεις το σταθεροποιητή, π.χ. σε τέτοιες περιπτώσεις που την έχεις ακίνητη την κάμερα. Θα ήταν ωραίο να μπορούσες να ζουμάρεις και να ξεζουμάρεις την ώρα που γράφει, αλλά δεν γίνεται. Τέλος πάντων, αυτό είναι το linear το κανονικό, το wide linear, δηλαδή όσο μεγαλύτερο εύρος εικόνας. Πολύ ενδιαφέρον. Για να αφήσουμε λίγο να κάνει timelapse. Ξέρετε τι παίζει. Στο video lapse, τη ρύθμιση που κάνει σαν timelapse και στο φτιάχνει με τη μία βιντεάκι, πλέον δεν μπορείς να κάνεις video lapse σε linear mode. Μπορείς μόνο σε wide. Γιατί? Με την 5 μπορούσες. Φεύγουμε. Πάμε προς την έξοδο. Δεν ξέρω αν πέτυχα κανένα αεροπλάνο στο timelapse, γιατί όση ώρα έγραφε έκανα κάτι δουλειές, έστελνα email. Τέλος πάντων, εσείς είδατε. Πάμε. Ωραία, περάσαμε και έλεγχο και πάμε. Για να τσεκάρουμε λίγο τη σταθεροποίηση της GoPro Hero 6. Α, την έχω βγάλει ρε παιδιά, την έχω βγάλει. Λοιπόν, τώρα είναι χωρίς σταθεροποίηση. Χωρίς σταθεροποίηση. Και τώρα είναι με σταθεροποίηση. Την είχα βγάλει για να δοκιμάσω το εύρος της εικόνας, το μεγαλύτερο. Ω, είναι αρκετά σταθερή, έτσι. Καμία σχέση με πριν. Δεν είναι εντελώς αγκίμπαλ, αλλά αν περπατάς και λίγο ήρεμα, όμορφα και λυγίζεις λίγο τα γόνατα, η εικόνα είναι φανταστική. Μπράβο.
Κάτι που σημαίνει ότι για εύκολη κάμερα να την έχεις πάντα στην τσέπη και να κάνεις τα βλογκάκια και ενδιάμεσα για να μην κρατάς την τεράστια που μπορεί να τη χτυπήσεις, να την ξεχάσεις κάπου κτλ. Κτλ. Μια χαρά νομίζω είναι. Αυτό ήταν ένα βίντεο lapse περπατώντας. Δεν ξέρω αν ήταν σταθερό, ομαλό. Δεν το έβλεπα πολύ ομαλό. Αλλά μπορεί μετά, πριν το σώσει, να κάνει τη σταθεροποίηση. Δεν ξέρω. Να πω πως έκανα το update στην κάμερα από την τελευταία φορά που τη χρησιμοποίησα. Γιατί μου δημιουργούσε κάποια προβληματάκια που νομίζω τώρα έχουν λυθεί. Δεν κολλάει καθόλου, δεν έχει κάποιο bug, δεν έχει κρασάρι. Ωραία. Εδώ είμαστε. Δημήτρης Γαλανίδης, παρακαλώ, κυρίες και κύριοι. Καλώς, επιστρεφόμαστε και την πατρίδα. Επιστροφή στην πατρίδα. Κάτσαμε. Φανταστικός καιρός. Τέλεια. Πόσο σταθερό είναι ένα χεράτο παν με τη σταθεροποίηση της 6. Μπορούσα να φύγω με τη μία, αν είχα τη βαλίτσα μου. Αλλά την έχω δώσει. Δεν πειράζει. Ήμουν πιο άνετα στο αεροπλάνο και στο αεροδρόμιο. Περιμένοντας, ας τεστάρουμε λίγο την αργή κίνηση. Το βάζουμε στα 200 frame και κάνουμε κάποια τεστάκια. Πάμε. Εσείς το βλέπετε, όχι στα 200 frame, γιατί αν το βλέπετε 200 frame στην κανονική ταχύτητα δεν καταλαβαίνει τη διαφορά. Το βλέπετε σε αργή κίνηση μετά, για να δούμε πόσο smooth είναι η αργή κίνηση. Τα 200 τα πάω στα 50 ή να τα πάω στο 25. Τα πάω στο 25 για να δούμε ακόμα περισσότερο αργή κίνηση. 8 φορές πιο αργά. Έχω ένα σημαντικό update σχετικά με την GoPro Hero 6. Θυμάστε τότε που σας έλεγα ότι είχα χάσει κάτι αρχεία όταν έκανα το δοκιμαστικό? Λοιπόν, ακούστε τι παίζει. Η GoPro Hero 6, όταν γράφεις σε πολύ υψηλή ανάλυση, πολλά frame δηλαδή, είτε 200 ή 240 frame στα 1080, είτε γράψεις 4K με 50 ή 60 frame per second, τότε τα σώζει με ένα διαφορετικό format που δεν παίζονται σε όλους τους υπολογιστές. Πρέπει να κατεβάσεις ένα προγραμματάκι, ένα encoder και να μετατρέψεις αυτά τα αρχεία σε κάτι άλλο για να μπορείς να τα παίξεις κανονικά στον υπολογιστή και στα προγράμματα που κάνεις μοντάζ. Και αυτό το πρόγραμμα λέγεται Handbrake και είναι δωρεάν. Βρίσκεις το link μέσα από το site της GoPro και πρέπει να τα ανοίξεις τα αρχεία εδώ και να κάνεις encode. Που έκανα το πρώτο αρχείο και το έπρεπε να κάνω άλλα 2-3. Έτσι έπρεπε να είχα κάνει και την άλλη φορά. Το πρόβλημα είναι ότι αυτά τα αρχεία τα ονοματίζει λίγο διαφορετικά μέσα στην κάρτα. Γι' αυτό νόμιζα ότι είχαν χαθεί. Αντί να τα βάλει με την κανονική σειρά, αντί για GH, τα ονοματίζει GX. Και νόμιζα ότι είχαν χαθεί, είχα μπερδευτεί, δεν τα βρίσκα. Θυμάστε που έλειπε το 19. Να το. Αλλά αυτά δεν παίζουνε. Αν πας να τα ανοίξεις, δεν παίζουνε. Πρέπει να τα μετατρέψεις. Για παράδειγμα, αυτό το μετέτρεψα τώρα, μου έκανε export. Για να με παίζει. Παίζει. Είναι αυτό το slow motion που έγραψα. Θα το δείτε κανονικά στο βίντεο. Λύθηκε λοιπόν το μυστήριο. Πάμε να το δούμε αργά. Η σούπερ αρχή κίνηση λειτουργεί μόνο σε wide ρύθμιση, όχι σε linear. Επίσης, το video lapse λειτουργεί μόνο σε wide και επίσης, πλέον δεν υπάρχει η λειτουργία να βγάζει φωτογραφίες και βίντεο μαζί η κάμερα. Παλιά μπορούσε να βγάζει βίντεο 25 frame per second και συγχρόνως κάθε 5 δευτερόλεπτα να σου τραβάει και μια φωτογραφία. Πολλές φορές μ' άρεσε γιατί είχα και φωτογραφίες από τη μέρα, από το γύρισμα κτλ. Παραπάνω.
από το κάθε μέρος. Και μερικές ήταν πάρα πολύ καλές. Αλλά τώρα πλέον δεν το έχουμε αυτό. Το έβγαλαν, δεν μπορώ να καταλάβω. Αν και γενικά τελευταίο καιρό δεν το χρησιμοποιούσα γιατί έγραφα στα 50 frame και στα 50 frame δεν λειτουργούσε αυτή η ρύθμιση έτσι κι αλλιώς στην 5. Τέλος πάντων, τώρα δεν το έχει ούτε στα 25. Γιατί να αφαιρέσεις κάτι τέτοιο. Να είμαστε λοιπόν σαλόνικα. Παίρνουμε ταξί και πάμε στο στούντιο. Να είμαστε πάλι πίσω, να είμαστε πάλι εδώ. Λοιπόν, αυτό το vlog γράφτηκε όλο με την GoPro Hero 6. Να πω το εξής. Είδατε την επιστροφή μου από Αθήνα για Θεσσαλονίκη. Χωρίς να έχετε δει το vlog από Θεσσαλονίκη για Αθήνα και το τι έκανα στην Αθήνα. Αυτό επειδή το vlog του ταξιδιού και το vlog που είναι από το γύρισμα, που ξέρετε λογικά από το Instagram ότι κάναμε την Τρίτη στην Αθήνα για ένα διαφημιστικό, θα το ανεβάσω όταν θα κυκλοφορήσει το διαφημιστικό. Βασικά δεν είναι σωστό να ανεβάσω το backstage και τα λοιπά πριν παίξει το διαφημιστικό. Άρα τη μέρα που θα κυκλοφορήσει και θα παίξει και τηλεόραση και θα ανέβει και στο YouTube, θα ανεβάσω και το vlog που είναι λίγο backstage και αυτό. Άρα περιμένετε την άλλη εβδομάδα γι' αυτό. Κάπου εδώ σας χαιρετώ. Να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Φιλιά πολλά, σε ευχαριστώ που μείνατε σε αυτό το βίντεο μέχρι εδώ. Γράψτε τη γνώμη σας για την GoPro Hero 6. Γενικά είμαι πολύ ευχαριστημένος και νομίζω το χαρακτηριστικό της που με βοηθάει και μου αρέσει περισσότερο απ' όλα είναι η ψηφιακή σταθεροποίηση που λειτουργεί πάρα πολύ καλά και πλέον με μια GoPro έτσι στο χέρι μπορώ να κάνω, να μην χρειάζομαι και το gimbal για να κάνω κάποια πλάνα που θέλω έτσι γρήγορα πρόχειρα την ώρα που ταξιδεύω στο αεροδρόμιο, όταν περπατάω, όταν και μπλα, όταν είμαι έτσι με πράγματα και σε τέτοιες περιπτώσεις χρησιμοποίησα το gimbal της GoPro που ήταν εύκολο με ένα χέρι. Αλλά και την GoPro για κάποια απλά πράγματα τέτοιου είδους νομίζω θα βολέψει πάρα πολύ. Επίσης σε action καταστάσεις, snowboard, ποδήλατα και τέτοια, η σταθεροποίηση μόνο της GoPro Hero 5 δεν ήταν 100% super καλή. Ενώ τώρα πιστεύω το αποτέλεσμα είναι πολύ καλύτερο. Με χαλάνε 2-3 πραγματάκια ότι ας πούμε στο Video Labs δεν έχει linear, ότι δεν μπορείς να βγάλεις φωτογραφίες και βίντεο μαζί στα 25 frame που είχε η 5. Επίσης το γεγονός ότι ούτε στην υπεραρχή κίνηση έχει linear. Αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω το upgrade της σταθεροποίησης και λίγο το ότι μπορείς να κάνεις καλύτερη αρχική κίνηση εμένα θα με βολέψει. Δεν ξέρω αν αξίζει τα λεφτά της και κάποιος που έχει την 5 να πάρει την 6. Αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω ότι εμένα προσωπικά θα με βοηθήσει και θα είναι κάτι το οποίο θα χρησιμοποιώ πολύ. Αυτά! Γράψτε και εσείς τη γνώμη σας. Περιμένω προτάσεις γενικότερα για βίντεο. Φυσικά ξέρετε ότι τις επόμενες μέρες σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε για ταξίδι και θα φύγουμε για Αυστραλία, που σημαίνει ότι είναι λίγο περιορισμένες οι δυνατότητες να κάνουμε βίντεο κτλ. Αλλά φυσικά θα κάνουμε και εκεί. Και υπάρχει ένα βίντεο που θέλω να κάνω, βασικά δύο, και δεν ξέρω ποιο θα κάνω πρώτα. Πείτε μου και εσείς τη γνώμη σας. Βασικά θα ανεβάσω και μια δημοσκόπηση στο Instagram, σε story. Επειδή είναι τα δύο βίντεο που μου ζητάτε πιο πολύ. Πρώτον, βίντεο για drone και κυρίως να σχολιάσω τώρα το καινούριο drone, το Mavic Air. Ακόμα και πριν το πάρω, να πω τη γνώμη μου γενικά, ποιο είναι καλύτερο να πάρει κάποιος, το Spark, το Air ή το Mavic ή δεν ξέρω τι. Και επίσης, πολλοί μου ζητάτε να κάνω και το βίντεο γενικά για χορηγίες και τέτοιες ιδέες, το πώς μπορείς να προσεγγίσεις εταιρείες και χορηγούς και πράγματα για ταξίδια και για να κάνεις βίντεο και για πράγματα και τέτοια. Να σου πω τη γνώμη μου και εμπειρία μου και κάποια πράγματα σχετικά με αυτό. Εσείς ποιο από τα δύο σας αρέσει εσάς πιο πολύ? Γράψτε σχόλιο από κάτω. Αυτά. Εδώ και εδώ θα βάλω κάποιο ακόμα βίντεο. Ευχαριστώ που μείνατε μέχρι τώρα εδώ πέρα. Να είστε καλά. Φιλιά πολλά. Άντε. Γεια.